Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή με Στέλη και Σοφία. Σε παλιότερες εκπομπές μας έχουμε μιλήσει για το πώς θα πρέπει να στήσετε ένα όμορφο και αρμονικό χώρο. Δεν έχουμε μιλήσει όμως για κάτι πολύ σημαντικό, όπως είναι ο ύπνος. Ο καλός ύπνος μας δίνει τη δύναμη να αντέξουμε την επόμενη απαιτητική ημέρα. Θα πρέπει λοιπόν η επιλογή του στρώματος να μας δίνει τα εφόδια για ένα ξεκούραστο και άνετο ύπνο. Όταν έρθει η ώρα να επιλέξετε το στρώμα και να αποφασίσετε πού θέλετε να ξεκουράζεστε, μην αφήσετε αυτή την επιλογή στην τύχη της. Μην διστάσετε να επισκεφτείτε κατάλληλους χώρους έτσι ώστε να μπορέσετε να ξαπλώσετε και να έχετε μια πρώτη αίσθηση του στρώματος που θα επιλέξετε. Η επιλογή του στρώματος είναι καθαρά υποκειμενικό θέμα. Θα πρέπει να ξαπλώσετε, να δείτε την αίσθηση και αν αυτό είναι σκληρό ή μαλακό ανάλογα με τα δικά σας γούστα. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικό του τρόπο που ξεκουράζεται. Γι' αυτό πολλές φορές θα πρέπει να έχετε προσωπική επαφή με το στρώμα πριν το επιλέξετε. Το στρώμα, αν θα πρέπει να είναι μαλακό ή σκληρό, αυτό το αποφασίζετε εσείς. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα πώς κοιμάστε πιο ευχάριστα και πιο άνετα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο στρώμα για εσάς. Για έναν ύπνο, άνετο και υγιεινό. Πολύ μεγάλη σημασία έχουν τα υλικά τα οποία θα αποτελούν αυτό το στρώμα. Ανεξάρτητα ελαττήρια, κοκοφίνικας, 100% βαβακερές βάτες, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας προτείνουμε στο έπιπλο πετικίδης. Ανάλογα με τη δική σας επιλογή και τα δικά σας θέλω στον ύπνο. Κάτι πολύ σημαντικό όταν μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε το παιδικό δωμάτιο. Εκτός από τα ασφαλή και πιστοποιημένα υλικά των ξύλων, τα χρώματα και τους συνδυασμούς που θα κάνουμε, δώστε πολύ μεγάλη σημασία και προσοχή στο στρώμα. Ο σωστός ύπνος είναι καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη του παιδιού μας. Και όσο σημαντική είναι η επιλογή του σωστού στρώματος, άλλο τόσο σημαντική είναι και η επιλογή ενός σωστού μαξιλαριού. Δώστε την απαιτούμενη σημασία και σε αυτό, αφού σας βοηθάει να ξεκουραστείτε περισσότερο. Μας δίνει καλύτερη στήριξη στο κεφάλι και μην ξεχνάτε ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πρόσωπό μας όταν κοιμόμαστε. Θα πρέπει να είναι υποαλλεργικό και όσο το δυνατόν πιο καθαρό, έτσι ώστε να μην αναπνέουμε βακτηρίδια, σκόνες και ό,τι άλλο μπορεί να είναι βλαβερό για τον οργανισμό μας. Θα το τονίσουμε αρκετές φορές αυτή την εκπομπή. Πολύ μεγάλη σημασία στην επιλογή του στρώματος έχει καθαρά η δική σας προσωπική αίσθηση και το πώς θέλετε να κοιμάστε πάνω στο δικό σας στρώμα. Ελάτε στο έπιπλο πετικίδης να ξαπλώσετε και να δείτε από κοντά όλες τις καινούργιες τάσεις στα στρώματα. Μέχρι τότε, καλή ξεκούραση!